Χρονική επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εργαζομένους στον τουρισμό και τον επισιτισμό ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι αδυνατούν να επιβιώσουν εν μέσω οικονομικής κρίσης με το επίδομα των 3 μηνών που χορηγούν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Η ημερομήσια πάει να πει 6 μήνες. Αυτό ακριβώς σας λέμε. Ότι όσοι δουλεύουν 6 μήνες, όσο δηλαδή είναι η εποχικότητα στα νησιά και ειδικά στην Κρήτη, αυτοί παίρνουν 3 μήνες και 5 μέρες. Τελεία, παύλα. Κατανοείται ότι αυτό μέσα στις συνθήκες ακρίβειας, αύξησης του κόστου ζωής που βιώνουμε, δυσκολεύει εξαιρετικά τους ανθρώπους αυτούς να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες βιοπορισμού. Ο Υφυπουργός Εργασίας περιορίστηκε ωστόσο να αναφερθεί στο γεγονός ότι η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα επεκτείνεται χρονικά. Κάτι που, όπως είπε, ενισχύει το εισόδημα μιας μερίδας εργαζομένων. Βασική επιδίωξή μας, και είναι ξεκάθαρη η απάντησή μας, είναι η ουσιαστική στήριξη του κλάδου του τουρισμού και η αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο αυτό. Αυτό δεν μπορεί ασφαλώς να επιτευχθεί με μια χρονική παράταση του επιδόματος ανεργίας, αλλά με στρατηγικές παρεμβάσεις. Ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση έναρξη προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, όσο και εφαρμογής μιας συνολικότερης εργασιακής πολιτικής, ώστε να ξαναγίνουν ελκυστικές οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Οι υπάρχουσες συνθήκες, όπως είπε, οδηγούν στην πόρτα της εξόδου από τον κλάδο τους εργαζομένους τη στιγμή που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στεγάζουν χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς και πάλι να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση από τον κύριο Σπανάκη. Έχω καταθέσει ερώτηση 15 πρώτου, διότι τρέχει ένα πρόγραμμα τουρισμού, στον τουρισμό τέλος πάντων, για τη μετεκπαίδευση και δυστυχώς ακόμα γίνεται η συλλογή των στοιχείων. Το έχω καταθέσει στην κυρία Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση. Επειδή τρέχει αυτό το πρόγραμμα, κοιτάξτε να δείτε πώς μπορείτε να συνεννοηθείτε, έτσι ώστε να μην συμπίπτει το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσης, που είναι επιδοτούμενο, με τα επιδόματα ανεργίας, έτσι ώστε να μην χάνεται κανένα εκ των δύο. Η ΔΥΠΑ θα υλοποιεί συνεχώς τέτοιες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου του τουρισμού, και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και με τα συναρμόδια Υπουργεία για το σχεδιασμό νέων εμπλουτισμένων και σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης. Τώρα, για τα άλλα δύο θέματα που θέσατε στην ερώτησή σας, για τη λειτουργία της ΔΥΠΑ Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, και για την καθυστέρηση, θα το δω και θα επανέλθω.